Η συμπεριφορά του Έλληνα υπέξ Νίκου Δένδια στην διάρκεια του ταξιδιού του στο Κίεβο ως κομική και εξευτελιστική για την Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί. Μετά τις ηρωικές κουβέντες κατά της Ρωσίας, έτρεξε να κρυφτεί στο δεύτερο υπόγειο για να σωθεί, αλλά ακόμα και αυτή την αντίδραση θέλησε να την διανθίσει με το «Ελευθερία ή θάνατος». Στη συνέχεια και αφού ήταν ασφαλισμένος στο υπόγειο καταφύγιο, ξαναπήρε θάρρος και δήλωσε ότι θα στείλει στο δικαστήριο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως είπε, η Ελλάδα καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις με τον πιο έντονο τρόπο, αναφέροντας πως συνιστούν εγκλήματα πολέμου, ενώ σαν άλλο ποντίκι που βρυχάται, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει ενέργειες που θα στείλουν τους Ρώσους στο δικαστήριο της Χάγης. Άραγε οι νεοναζί του τάγματος Αζόφ περιλαμβάνονται στις καταγγελίες του ήρωα Νίκου Δένδια. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως έχουμε προσφέρει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως κόμβο για τους συμμάχους που επιθυμούν να στείλουν βοήθεια στην Ουκρανία. Και φυσικά, εφαρμόζουμε όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Επίσης, ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά στις ανάγκες χιλιάδων Ουκρανών πολιτών που αναζητούσαν καταφύγιο από τον πόλεμο. Βέβαια, ο Νίκος Δένδιας ξέχασε να αναφέρει το ότι άδειασαν το Ανατολικό Αιγαίο από όπλα και το άφησαν στο έλεος των Τούρκων.